Με κεντρικό σύνθημα εμείς βάλαμε στη τσέπη το κινητό μας, εσείς όμως κάνατε χάλια το σχολείο μας, μαθητές γυμνασίων και λυκείων και στο Ηράκλειο κατέβηκαν στους δρόμους για να διαδηλώσουν στο πλαίσιο πανελλαδικής διαμαρτυρίας. Και είμαστε εδώ πέρα για να διαμαρτυρηθούμε για τις νέες αποφάσεις του Υπουργείου. Δεν είναι δυνατόν το Υπουργείο να βγαίνει στις ειδήσεις και να υπερφανεύεται που μοιράζει αποβολές και απουσίες και να υπερηφανεύεται που έβγαλε νομοθεσία για τα κινητά, ενώ εμείς έχουμε τεράστια προβλήματα σε κτηριακά θέματα και δεν έχουμε καθηγητές, δεν έχουμε εγχειρίδια, ειδικά στα μουσικά σχολεία, δεν έχουμε τίποτα. Κινδυνεύουμε, πέφτουν τα ταβάνια στο κεφάλι μας. Όλες οι κυβερνήσεις έχουν φτιάξει ένα σχολείο εξεταστικό κέντρο, βαρετό και αγχωτικό, που μαθαίνουμε μόνο σως για τις εξετάσεις. Που το βγάζουμε όσοι έχουν οι γονείς μας τα λεφτά και τα καλά και πολλά φροντιστήρια και ιδιαίτερα. Αλλού σε πολέμους και στις σφαγές λαών ξέρουν να δίνουν δισεκατομμύρια που τα παίρνουν όπως τους γονείς μας, στην παιδεία μας. Στην παιδεία μας όχι. Όλοι μας παλεύουμε για ένα καλύτερο αύριο. Έχουμε μια μεγάλη διαμαρτυρία των μαθητών πανελλαδικά για το ζήτημα καταρχάς της τράπεζας θεμάτων, της κατάργησης της τράπεζας θεμάτων, της κατάργησης της ελάχιστης βάσης εισαγωγής που πετάνε πολλούς μαθητές έξω από το πανεπιστήμιο, για τις συγχωνεύσεις που έγιναν πάρα πολλές κάθε φέτος στηβάζοντας πολλούς μαθητές στο τμήμα. Όχι ένα κέντρο! Εξεταστικό! Και στο νησί μας υπήρξε κύμα καταλήψεων, καθώς εκατοντάδες μαθητές από 32 συνολικά σχολεία απήχαν από τα μαθήματά τους, στέλνοντας τα δικά τους μηνύματα προς την κυβέρνηση σε σχέση με τα κενά των καθηγητών, τις συγχωνεύσεις τμήματων, τις αποβολές, τη χρήση κινητών, αλλά και τις απαράδεκτες, όπως περιέγραψαν, συνθήκες που επικρατούν στα σχολεία. Δεν έχουμε καθηγητές. Έχουμε πάρα πολλά κενά. Δεν έχουμε κτίρια, υποδομές. Έχουμε ακούσει για τις τριπλές πανελλαδικές που με το ζόρι οι Πανελλήνιες με την Τράπεζα Θεμάτων ήδη μας ζορίζουν και το να δώσουμε τριπλές πανελλήνιες μας αγχώνει πολύ περισσότερο. Έχουν μοιραστεί πάνω από 6.000 αποβολές που, για λόγους που δεν αφορούν μόνο το τηλέφωνο, αφορούν και άλλους λόγους. Που τα περισσότερα παιδιά δεν φταίνε σε αυτό. Και για τα κενά που εξακολουθούν, παρά τις δύο φάσεις αναπληρωτών που έχουν γίνει μέχρι τώρα, εξακολουθούν να είναι πάρα πολλά. Ενδεικτικά, μόνο για τον νομό Ηρακλείου, τα κενά αυτή τη στιγμή ξεπερνούν τα 100 σε γενική, ειδική, παράλληλη και τμήματα ένταξης. Μαθητές διεκδικούν ένα καλύτερο σχολείο, ενώ στο πλευρό τους βρέθηκαν φοιτητές που αντιδρούν για την υποχρηματοδότηση των ΑΕΗ, την ακρίβεια και άλλα ζητήματα. Oh!